Εγώ γεννήθηκα στη Χίο 29 Ιουλίου του 1925. Ο πατέρας μου ήταν κριτικός και η μητέρα μου ήταν μικρασιάτισσα από τον Τζεσμέ της Μικράς Ασίας. Έδωσε μετά εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο, στη νομική σχολή, διορίστηκε υπάλληλος και η πρώτη του θέση ήταν στην Ήπειρο. Διοικητής ήταν ο Στεριάδης, που ήταν και διεξήχερ νομίζω του Βενιζέλου. Ο Στεριάδης τον γνώρισε, τον εξετίμησε και όταν έγινε ύπατος αρμοστής στην Σμύρνη, μετά την απελευθέρωσή της από τα ελληνικά στρατεύματα, τον κάλεσε τον πατέρα μου και τον έκανε βοηθό ύπαρτου αρμοστού με έδρα τα Βουρλά. Εκεί υπηρετούσε ως ταμείας ο θείος μου αδελφός της μάνας μου. Και έτσι ήρθαν σε επαφή και αραβωνιάστηκαν. Έγινε η καταστροφή και κατόρθωσαν με μια βάρκα να περάσουν στη Χίο και να σωθούν. Και στο ταξίδι της ζωής μου ξεκινάει από τη Χίο. Ο πατέρας μου πήρε μετάθεση για την Μυτιλίνη. Όπου στην Μυτιλίνη ζήσαμε μέχρι το 1929. Με φωνάζανε Μιχάλη. Ερχόταν και ο θείος μου Αντώνης, ο οποίος ήταν τότε πρόξενος στην Αλεξάνδρεια. Το θεώρησε πάρα πολύ έτσι μπανάλ το όνομα αυτό. Μιλούσε αγγλικά, γαλλικά και πρότεινε τότε να γίνει το όνομα Μίκης. Το Μιχαλάκη, το Μη και το Κι το κάνει Μίκης. Ο θείος μου έφερε ένα φωνόγραφο, σπάνιο πράγμα, μοναδικό τότε στη Μυτιλίνη, και έφερε και τρία άλμπουμ ελληνικά σου ξέ της εποχής. Αχ, Μπαρμπουνάρα μου. Και ήταν η jazz, η original, δηλαδή του 20. Και άριες από όπερες, με αυτές τις φοβερές φωνές του τενόρου κυρίως και της σοπράνου, οι οποίες με φόβιζαν πάρα πολύ. Η μάνα μου και η θεία μου, όπως και οι άλλες τσεσμελιές, έλεγαν αυτά τα ανατολικά τραγούδια, τους τρίνους, άνοιγαν το παράθυρο, έρχονταν τους αστεναγμούς, αχ, βαχ, στο τέλος γινόταν ένας ύμνος βυζαντινός. Η βυζαντινή μουσική που την άκουγα τότε για πρώτη φορά, συνδέθηκε με όλο αυτό. Με μια ανθρώπινη τραγωδία, με αυτό το κλάμα, δεν είναι απλώς ένα τραγούδι, είναι ένας θρήνος.
Πέρασα από την Αθήνα ένα διάστημα. Εκείνο που μου έμεινε ξέχαστο ήταν η επίσκεψη στην Ακρόπολη. Και φαίνεται ότι αυτή η αρμονία του Παρθενώνα επηρέασε πάρα πολύ το ιστορικό μου κόσμο. Το 30 πήγαμε στην Γενική Διοίκηση της Ηπείρου. Φύγαμε από εκεί γιατί έπεσε ο Βενιζέλος και από το μισθό των 15.000 τότε πάμε στη Κεφαλονιά στις 5.000. Μπήκα στη γειτονιά, έκανα τους πρώτους μου φίλους. Άρχισα να μεγαλώνω, δηλαδή. Ήταν η συνήθεια τις Κυριακές ιδιαίτερα να τραγουδάει ο κόσμος. Τότε άρχισα να ακούμε και τα κριτικά τραγούδια. Τα τραγουδούσε με στεντόρια φωνή ο παππούς μου, τα ριζίτικα. Είχαμε τελείως διαφορετικά είδη τραγουδιών. Τα Ιωνικά και τα Δωρικά, τα οποία φαίνεται με επηρέασαν ασυνείδητα. Η Κεφαλονιά ήταν υπό την επιρροή βασικά της ιταλικής κουλτούρας και φέρανε κυρίως τη φιλαρμονική, που η φιλαρμονική σημαίνει αρμονία. Και εκεί άρχισε να φαίνεται πλέον η δική μου η τάση ή το ταλέντο για τη μουσική. Και δεν ξέρω για ποιο λόγο, πώς μου κόλλησε η ανάγκη να αγοράσω ένα βιολί. Και πράγματι αυτό το όργανο με βοήθησε αργότερα αυτές πλέον τις φωνές, τις μουσικές που άρχισα να ακούω μέσα μου, να τις καταγράψω. Όλες οι μελωδίες που ακούγαμε, είτε οι μικρασιάτικες, είτε οι πυρώτικες, είτε οι κριτικές, ήταν μονοφωνικές. Ήταν μια μελωδία. Ίσως και γι' αυτό εγώ έγινα τελικά μελωδιστής. Όταν πήγαμε στην Πάτρα, πήγα στο γυμνάσιο και αγοράσαμε τα καινούργια βιβλία. Ένα βιβλίο όμως ήταν παράξενο. Και έρχεται ο πατέρας μου, τον ρωτάω, τι είναι αυτό, μπα. Μου λέει, αυτό παιδί μου είναι μουσική. Αυτό λέγεται πεντάγραμμο και εδώ αυτές οι ψήρες λέγονται νότες. Όσο πιο ψηλά πάει η ψήρα, τόσο ανεβαίνει η φωνή. Όσο κατεβαίνει, κατεβαίνει. Ο καθηγητής με βάζει επίσης στην χοροδία, αλλά και η χοροδία είχαν τρίφωνη πλέον. Και επειδή αυτός ήταν και καθηγητής στο Δύο Πατρών, γράφουμε στο Δύο Πατρών συντάξη βιολιού. Και μου πουλάει το δικό του το βιολί. Και αποκτώ το πρώτο μου βιολί. Είχα αρχίσει πλέον να γράφω δικά μου έργα και μάλιστα έκανα το εξής. Τα τραγουδούσα και με το βιολί έκανα σεκόντο. Ήθελα να κάνω το πρίμα σεκόντο. Και χωρίς να το καταλάβω, μου ήρθε μία μελωδία και γράφω το πρώτο μου τραγούδι. Λιστράς Καραβάκη, Λιστράς Σωραφού, παιδικό τραγούδι. Ήμουν τότε ακριβώς 12 χρονών, το 37. Τον επόμενο χρόνο που πήγαμε στον πύργο, ένα καλοκαίρι δεν βγήκα από το σπίτι μου καθόλου.
είχα το βιολί μου και άρχισα να ανακαλύπτω τη θεωρία της μουσικής, να ανακαλύπτω τις κλίμακες και να γράφω το ένα τραγούδι μετά το άλλο. Δηλαδή έγραψα από τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μου εκεί, αφού είναι τραγούδια τα οποία χρησιμοποίησα στις όπερες μου τώρα. Είχαν πολύ προσωπικότερο χαρακτήρα από ό,τι είχαν μετά οι μουσικοί μου. Στην Τρίπολη, 40 με 15 ετών, η πόλη η οποία με σημάδευσε περισσότερο από όλες, γιατί εκεί άκουσα πλέον αρμονία, άκουσα πλέον έργα χοροδιακά, τετράφωνα. Τι είχαν πρώτος ή δεύτερος τενόρους, βαρύτονος, μπάσος. Μπήκα εγώ πλέον μέσα στον κόσμο της αρμονίας. Έπρεπε να τη σπουδάσω, να μάθω τι είναι αυτό. Δεν ήξερα τι είναι αυτό. Στην Τρίπολη έκανα δική μου πια χοροδία και άρχισα να κάνω τις πρώτες μου εκκλησιαστικές συνθέσεις. Η φυσιογνωμία του Χριστού με ήλκυε. Δεν ήμουν θρησκευόμενος. Φιλοσοφικά μου άρεσε το μεγάλο αυτό σύνθημα της αγάπης. Αγαπάτε αλλήλως. Πήγαινε πολύ και με την ιδιοσυγκρασία μου. Και όταν πλέον ακολούθησα τον μαρξισμό λενινισμό, ήταν για μένα μια μεγάλη διαδικασία ψυχολογική και πνευματική που δρήκησε πάρα πολλούς μήνες για να μπορέσω να πιστώ, για να πάρω προς εκείνη τη μεριά. Το μέγιστο έργο που έρθαν την εποχή εκείνη ήταν η Κασιανή. Για ένα χρόνο, κάθε μέρα, έκανα 4 ώρες πρόβα, προτινώντας. Do, so, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Ο Ευάγγελος Παπανότσος την εποχή εκείνη στην Ελλάδα ήταν μια εξέκουσα πνευματική μορφή. Τα 4 βιβλία που είχε βγάλει, το περί τέχνης, περί επιστήμης, περί ηθικής και η τριλογία του πνεύματος, ήταν τα best seller στην όλη την Ελλάδα. Για μας δε ήταν ψωμοτήρια. Από ποίηση δέσποζε ο Παλαμάς, αλλά από τους σύγχρονους δεν είχε φτάσει ούτε ο Φέρης, ούτε ο Ελίτης, ήταν και λίγο πρόωρο ίσως. Είχε φτάσει ο Βρετάκος με τις κρεμάτσες του ανθρώπου, που ήταν για μας ένα πολύ προωθημένο βιβλίο. Ο Κουτσούγκρα λοιπόν ανακάλυψε στο πρακτορείο εφημερίδων μέσα την Ιαρενή Συμφωνία του Ρίτσου. Και εκεί διαβάσαμε όλη την Ιαρενή Συμφωνία και μας έκανε κατάπληξη. Ζεστή χρυσή με συμφωνία, σταθμός του απείρου η καρδιά μας. Χαρά, χαρά, δεν μας νοιάζει τι θα αφήσει το φιλί μας μέσα στο χρόνο και στο τραγούδι. Άξιζε να υπάρξουμε για να συναντηθούμε. Εμείς πλέον
Γυρίκαμε ρητσικοί, ψάχνουμε μανιωδώς να βρούμε ποιος είναι αυτός. Ανηφορίζαμε εκεί προς το βουνό, όπου είχαμε βρει μια μεγάλη έτσι, πλάκα. Και με την εικόνα πάντοτε των αρχαίων Ελλήνων, ανέβαινε ένας επάνω και απήγγειλε πλέον κλασικά. Και εμείς νηστικοί, ξαπλωμένοι κάτω, να απολαμβάνουμε το ρίτσο. Τόσο πολύ που το ονομάσαμε ο βράχος του ρίτσου. Η φιλολογική παρέα μπήκε όλοι στο ΙΑΜΑ. Αυτοί που πολέμησαν ήταν πραγματικά ο λαός. Ήταν οι χωριάτες, ήταν οι εργάτες. Δεν το κάνανε οι βαρόνοι, δεν το κάνανε οι μεγαλοϋπάλληλοι, οι επιχειρηματίες, οι μεγαλοεπιστήμονες, οι μεγαλοπολιτικοί. Ήταν απόντες. Μέσα μας η αστική τάξη είχε ήδη συντριβεί. Δεν υπήρχε. Ένα από τα καινούργια πράγματα που ακούσαμε ήταν η αναγκαιότητα της βίας. Ότι η επανάσταση είναι μια βίαιη πράξη. Η απάντηση στη βία με βία δεν ήταν θεωρητική για μας πια, ήταν πρακτική. Οι αντάρτες που πήγαν επάνω έπρεπε να σκοτώσεις για να μην σκοτωθείς. Εδώ υπήρχε πάρα πολύ βία από τους Γερμανούς. Είμαι 17 χρονών, 42. Πηγαίναμε κάθε βράδυ σηματογράφο, ό,τι και να ήταν, γιατί ήταν η μόνη μας διασκέδαση. Βλέπω την ταινία. Είναι μια σκηνή, γίνεται σε ένα παλάτι μέσα, είναι μια μεγάλη σάλα και δεξιά και αριστερά ξεκινούν δύο σκάλες μαρμάρινες σε αυτή την κυκλική κίνηση, πηγαίνουν πάνω. Και αυτές οι σκάλες μαρμάρινες κατεβαίνουν άντρες και γυναίκες, οι οποίοι ξαφνικά αρχίζουν να τραγουδούν τον ύμνο της χαράς του Μπετόβεν. Και φυσικά πίσω από τις φωνές ήταν η ορχήστρα. Όλο το σύνολο είχε επάνω μου την επίδραση κεραυνού. Έχω την εντύπωση ότι ναι μεν η έμπνευση είναι θεϊκή, είναι ωραίο, αλλά πίσω από αυτό κλείνεται κάποια τεχνική. Εγώ δεν θέλω να πω ότι μπορώ να συναγωνιστώ τον Μπετόβεν ως προς την ουσία του γράφει, αλλά την τεχνική του.
ο πατέρας μου είδε και από είδε, πήγε και ρώτησε. Του είπα ναι, πρέπει να διαβάσει θεωρία της μουσικής, να διαβάσει αρμονία της μουσικής, αντίστοιξη, φούγκα, και αγόρασε ό,τι βιβλία και μου τα έφερε. Αυτό ήταν για μένα ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα, γιατί κατάλαβα ότι μένω σε μια άλλη εποχή πλέον, όπου δεν με φτάνει το τραγούδι και ότι πρέπει οπωσδήποτε να πάρω παρτιτούρες των μεγάλων, να τις διαβάσω, να τις αναλύσω, για να μπορέσω αυτό που έχω μέσα μου, το καινούριο, να το εκφράσω. Διότι με ενοχλούσε η μουσική. Παπ, κάθε μήνα με χτυπούσε η μουσική. Ξαφνικά άκουγα μουσική. Και στην αρχή μου ήταν εύκολο να την καταγράψω, γιατί άκουγα μια μελωδία. Γιατί είχα κάποιο ποίημα μπροστά μου και την έγραφα. Έπρεπε πάθη θυσία να σπουδάσω, ώστε όταν άκουγα πλέον όχι μια μελωδία, αλλά ένα γκρουπ μουσικό, να μπορώ να το καταγράφω. Μπορεί να καταγράφω το 10, το 20%, γιατί δεν μπορεί να θυμηθείς όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί εγώ πραγματικά άκουγα θεσπέσια πράγματα, ειλικρινά. Άκουγα ολόκληρες συμφωνίες, άκουγα κοντσέρτα, άκουγα αυτά τα οποία μετά όταν συνερχόμουν έγραφα ένα μέρος από αυτό. Έτσι βγήκε όλη η μουσική μου. Θυμάμαι μια νύχτα και είχα μια εφίδρωση, είχα πυρετό και άκουγα κάτι περίεργο. Και έλεγα πως άκουσα τη μουσική τόσο καιρό. Ότι είμαι τρελός δηλαδή. Καταλάβαινα λοιπόν ότι η γονιμότητα δεν έρχονταν από μέσα μου, έρχονταν απ' έξω. Ότι υπήρχε γύρω μας ένα πέλαγος ήχων αρμονικών, αρμονίας, μουσικής, η οποία μας περιβάλλει. Και άλλους και άλλοι την ακούνε, άλλοι δεν την ακούνε. Η αρμονία έχει πολλές μορφές. Δεν παίρνει μόνο τη μουσική μορφή, αλλά μπορεί να πάρει την ποιητική μορφή. Μπορεί να πάρει την αρχιτεκτονική μορφή. Μπορεί να πάρει την γλυπτική μορφή. Μπορεί να πάρει τη σύλληψη ενός συγγραφέα. Νομίζω πως έτσι δουλεύουν όλοι. Ο πρώτος εκλεκτός όλων υπήρξε ο Εκτίνος. Διότι αυτό το οποίο έγινε εδώ επάνω με τη χρυσή τομή ήταν μια αποκάλυψη. Και όμως αυτή η δεκαδική αριθμή σε ζυγανό μεταξύ τους κάνουν τη χρυσή τομή, που η χρυσή τομή είναι το ωραίο. Οι κανόνες του ωραίου δόθηκαν εδώ. Οι κανόνες του ωραίου από τον Εκτίνο πέρασαν σε όλα τα έργα και η δυτική τέχνη ολόκληρη είναι επάνω στους κανόνες του ωραίου του Εκτίνου. Αυτό με οδήγησε λοιπόν στην πεποίθησή μου ότι περιβαλλόμεθα από την συμπαντική αρμονία. Η ζωή είναι η αρμονία, ο θάνατος είναι το χάος. Και άρχισα να κάνω όλες τις επιλογές μου, των φίλων μου, των πολιτικών προτιμήσεών μου, των δραστηριοτήτων μου, με βάση πλέον αυτή την αρχή. Και έτσι οδηγήθηκα στην Εθνική Αντίσταση. Ήταν καλοκαίρι του 1943, ο πατέρας μου πλέον αποφάσισε να πάει κάτω στην Αθήνα για να πάρει τη γνώμη του Φιλοκτήτη Κολομίδη, ο οποίος ήταν διευθυντής της κρατικής ορχήστρας.
και διευθυντής της Χοροδίας Αθηνών. Δηλαδή είχε δύο σύνορα, το ένα συμφωνικό και το άλλο χοροδιακό, τα οποία παίζαν τα αριστουργήματα της παγκόσμιας μουσικής φιλολογίας. Πηγαίνω να δώσω εξετάσεις το δύο. Εγώ είχα προετοιμαστεί και για τις πέντε τάξεις. Εάν περνούσε τις πέντε τάξεις, μετά η επόμενη δοκιμασία ήταν το λεγόμενο δικτέ. Το γράφει εκείνη τη στιγμή κάποιος και έπρεπε εκείνη τη στιγμή να τραγουδήσεις αυτό που βλέπεις. Τελικά η υπήρξη γνώμη μου πολύ καλά τα είπα. Με συνεχάρισαν και μου είπαν ότι ο ομοφόνος μου δίνουν υποτροφία. Και αρχίσαμε τα μαθήματα με τον Οικονομίδη. Αν μια τέχνη είναι η τέχνη, η διαλεκτική τη σύνθεση των αντιθέσεων, είναι η μουσική. Αυτό που λέμε θέση, αντίθεση, σύνθεση, είναι μέσα στη μουσική. Άλλωστε, όταν λες φόρμα σονάτα ή φόρμα φούγκα, τι εννοείς? Ότι έχεις δύο βασικά θέματα. Το ένα αρσενικό, το άλλο θηλυκό. Το 44 εγνώρισα τη Μυρτώ, 19 χρονών, 18. Ήταν ένας κεραυνοβόλος έρωτας, όπου καταλάβαμε ότι θα είμαστε σε όλη τη ζωή μαζί. Τότε να γράφω τα πρώτα μου έργα μουσικής δωματίου, το τρίο μου, το σεξτέτο, τα οποία είναι έργα τα καλύτερα μέρα της ζωής μου, που είναι επαναστατικά για την εποχή. Ήμουν δεύτερο διαφορετής της Αθήνας. Είχα δηλαδή όλη την ευθύνη για την πολιτιστική διαπαιδαγώγηση της ΕΠΟΝ. Μια μέρα το Μάιο του 45, λέει ο Δεσποτήρης, εδώ είναι ο συναγωνιστής Μάνος, ο συναγωνιστής Μίκης. Δημιουργήσαμε ένα θίασο των Ηνωμένων Καλλιτεχνών, υπό τον Βεάκη. Έτσι από την εποχή εκείνη συνδεθήκαμε το Μάνο του Χατζηδάκη, έκανε ένα θίασο μετά η Βεργή, νομίζω, και έκανε το πένθος, ταιριάζει στην Ηλέκτρα, γράφει ο Μάνος τη μουσική και λοιπά, και έτσι πήρε το δρόμο του κυρίως από το θέατρο μέχρι που συνάντησε και τον Κουλ και αμέσως σχημάτισε ένα όνομα, ας πούμε, πολύ ισχυρό. Την εποχή που εγώ, ας πούμε, ήμουν ακόμα στο Οδείο και ήμουν κυρίως στις οργανώσεις. Θυμάμαι μετά το 46, κάναμε παρέα με τον Μάνο. Και εκεί μου λέει, το ΕΑΜ χάνει τη μάχη. Τι θα κάνουμε χωρίς ορχήστρες, τι θα κάνουμε χωρίς χοροδίες? Πρέπει να είμαστε με αυτούς που έχουν αυτά τα πράγματα. Εμείς λέει, είμαστε προσωπικότητες, εμείς έχουμε ταλέντο. Του λέω, Μάνο, εγώ δεν αισθάνομαι ότι είμαι προσωπικότητα ακόμα. Εγώ ήμουν υπέρ της απόλυτης μουσικής, την οποία ήξερα ότι μπορώ να τη γράφω οπουδήποτε. Και με αυτά και με τα άλλα κατάφερα από το 43, 44, 45, 46 να είμαι έτοιμος πλέον να έχω τελειώσει το Οδείο. Θα έπαιρνα το δίπλωμά μου τότε, αλλά το 47 με πιάσανε.
Ιούλιος μήνας του 47, ένα πρωί αποφασίζουν να πιάσουν 10.000 κόσμο. Ερχόταν η αστυνομία, ανέβαινε πάνω, πάψε, έπιανε και έβαζε το κινητό μέσα. Πιάσαν κόσμο που δεν είχε καμία σχέση και με την αριστερά. Μας κατεβάσαν κάτω στο Πειραιά. Εκεί μας παραλάβανε οι ναύτες και μας βάλανε μέσα σε κάτι μαούνες. Πήγαμε έτσι τραγουδώντας στο χαμό. Χιλιονόματα μια χάρη, μακρύ τα σύνταρμα θολός, αντάρτες κλέφτες παλικάρι, πάντα είναι ο ίδιος ο λαός. Και εκεί μας πήγανε στην Ψιτάλια και έρχεσαν τη φοβερή πόνη από την έλλειψη του νερού. Την άλλη μέρα ήρθαν τα άρματα αγωγά, ευτυχώς δηλαδή. Κλείσαν όλοι οι μπουκαπόρτες, ήταν σκοτάδι. Ανοίγουν από πάνω εκεί και άρχισαν να μας πετάνε ψωμιά, λέει ένα ψωμί για δύο. Τελικά το πλοίο σταμάτησε, πάνε στην μπουκαπόρτα και είδαμε απέναντι κοινό της Αγίου Κυρίκου. Ήταν η Ικαρία. Στην Ικαρία ήδη υπήρχαν 5.000-6.000 εξόριση που τους είχαν πιάσει κατά τη διάρκεια του 45-46 και οι οποίοι είχαν αρχίσει να οργανώνουν τη ζωή τους. Όλος ο Δημοκρατικός Στρατός ήταν στην Ικαρία. Το ίδιο βράδυ λένε δεν υπάρχει μέρος να κοιμηθείτε εδώ πέρα, θα πάτε να κάνετε μια καινούρια κοινότητα. Υπάρχει ένα χωριό επάνω που λέγεται Οξέ. Το βουνό ήταν έτσι, 1200 μέτρα ύψος αυτό είχε. Πήγαμε πάνω, ήταν και σκοτάδι. Θυμάμαι ότι βρήκαμε ένα γκρεμισμένο σπίτι. Άρα τώρα να κοιμηθείς με τους σκορπιούς στο γκρεμισμένο σπίτι. Αποφασίζεται να φύγουμε από εκεί πέρα και να πάμε να κάνουμε μια νέα ομάδα στο άλλο άκρο της Ικαρίας, στους Βρακάδες. Γι' αυτό το λόγο κατεβήκαμε κάτω στον Άγιο Κήρυκα και μας βάζουν σε καίκι μέσα. Μια παρέα έτσι πειραιώτες και πάντα εκεί στην Πλώρη και τραγουδάγαν τον καπετάν Ανδρέα Ζέπο. Καπετάν Ανδρέα Ζέπο, χαίρομαι όταν σε βλέπω. Χαίρομαι όταν σε βλέπω, καπετάν Ανδρέα Ζέπο. Ήταν το πρώτο λαϊκό τραγούδι που άκουγα. Μου άρεσε τόσο πολύ, τρελάθηκα. Φτάναμε στον Αρμενιστή, βραδάκι. Περάσαμε μέσα από το δάσος και ξαφνικά είδαμε τους Βρακάδες. 13 πήγαμε εκεί πάνω. Εκεί είχε πάρα πολλούς σκορπιούς. Έγραψα και ένα ποίημα μεγάλο, αναμνήσεις από το σπίτι με τους σκορπιούς, το οποίο έστειλα στο μάνα του Χατζηδάκη. Και του λέω ότι θέλω να το μελοποιήσω με βάση τον καπετάν Ανδρέα Ζέπο. Άλεξε η κυβέρνηση, έγινε η κυβέρνηση Σοφούλη, μια κυβέρνηση κεντρώα. Αφήσανε τους εξόριστους, υπήρχε κάποια ελπίδα, ας πούμε, στο ορίζοντα. Εκείνη την εποχή, μέσα από αυτές τις πολλές ταλαιπωρίες που είχα, συνέθετα τα πολλά έργα. Έκανα 61 συμφωνικά έργα. Έμενα σπίτι μου κανονικά, στη Νέα Σμύρνη, ήταν Νοέμβριος. Και μπήκα πλέον στη μεγάλη νύχτα της μεγάλης παρανομίας. Μουσική.
έγινε μία σύλληψη ρουτίνα εκείνη την ημέρα. Σου λένε ότι εδώ πέρα έχουμε και ορισμένους αριστερούς. Ας τους καθαρίσουμε, ας στείλουμε μία εξορία να τελειώσουμε. Μας περίμενε μια κορβέτα, ήταν αυτά τα μικρά πλοία. Όταν μπήκαμε μέσα στην Ικαρία πλέον και κατεβήκαμε στον Έμπυλο, μας υποδέχτηκε και ο διοικητής τοπικός και λέει, τώρα δεν είναι όπως εκείνα που ξέρατε στην πρώτη εξορία. Τώρα αυτό που θα ζείτε εδώ πέρα λέγεται πειθαρχημένη διαβίωση. Εκεί, στην Ικαρία, εκδόθηκε πάλι η Πλευρίτιδα και με την Πλευρίτιδα πήγα στη Μακρόνησο, η οποία έγινε φυματίωση και μετά καλπάζουσα. Μια μέρα μας μαζέψαν όλους, μας πήγαν κάτω στον Έβδυλο και από εκεί μας πήγανε στη Μακρόνησο. Αργά το πλοίο, έσβησαν οι μηχανές. Η Μακρόνησος ήταν 100 μέτρα σχεδόν, σκοτάδι. Κάθε 30 μέτρα φωτιές. Ένα εντυπωσιακό θέμα, δηλαδή μέσα σκοτάδι, θάλασσα εδώ μαύρη, τόχια και να βλέπεις φωτιές. Τι να δω, λέω, υπήρξε τη κολάσεωση. Μας έπιασε ένας βόβος στο μέλλον, θα μας κάψουν, τι μας περιμένει τώρα. Όταν λοιπόν φτάνουμε στο τέταρτο τάγμα των πολιτικών κρατουμένων, μέσα από το σκοτάδι είδαμε να βγαίνουν σκηνές, γιατί ξημέρωνε πια. Πείς τα πράγματά σας εδώ πέρα, θα κάνουμε έρευνα. Άφησε και εγώ τον Παουλάκη που λοιπόν είναι εκεί, με 300-400 σελίδες μουσικής. Στη Μακρόνησο ζούσαμε σε κλωβούς, κλουβιά δηλαδή, τετράγωνα με σαιματοπλέγματα τα οποία έφταναν περίπου 3-3,5 μέτρα και μέσα εκεί ήταν 500 σε σκηνές. Ξαφνικά πιάνει μια πρωτοφανής θύελα, κύματα έτσι, όλες οι σκηνές οι καινούργιες είχαν πάει στον αέρα. Το μπολάκι μου ήταν ανοιχτό και είχαν φύγει όλες οι νότες μου και είχαν καρφωθεί πάνω στα σηματοπλέγματα. Εμείς από την Ικαρία φέραμε εκεί τα ρεμπίτικα τραγούδια. Η αριστερά τα έχει καταδικάσει. Τα πέριξ φωτιές να καίνε, οι μάγκες πίνουν να αργυλές. Και τα λέγαμε στις σκηνές τα βράδια. Όταν φτάνω λοιπόν όταν είδεις τα πέριξ και λέω ότι πίνουν οι μάγκες να αργυλέ, πετάγονται οι στρατηγοί επάνω του Ελλάς. Τι είναι αυτά που λέμε? Τι είναι αυτά? Εμείς εδώ πέρα είμαστε αγωνιστές, δεν είμαστε χασικλίδες. Σύντροφοι, λέω, είναι πολύ ωραίες μελωδίες. Πάρα πολύ. Τα λόγια μην τα υπολογίσετε. Και εκεί μου πήγε και η ιδέα ότι έπρεπε να λυθεί αυτή η αντίθεση. Ότι έπρεπε να αντιθούν με άλλη ποιήση, γιατί έφυγε από τότε και πια το τραγούδι και με το δίσκο πήγε συνοικίες, πήγε οικογένειες και κάνανε το λαϊκό τραγούδι που είναι τελείως διαφορετικό από το ρεμπέτικο. Μέχρι τον Αύγουστο
Μεταφέρανε εκεί και 10.000 ανθρώπους. Όταν μας πήραν για να μας πάνε στο πλώρο τάγμα να μας χτυπήσουν, να μας ζητήσουν, εγώ πάλι πήρα στο μπολάκι μέσα, το γέμισα με άλλες 300 σελίδες μουσικής. Μεταξύ πρώτου, δεύτερου τάγματος, είχα ένα δρόμο φτιάξει. Και εκεί μας περιμέναν στρατιωτικά τζιπ με τους αλφαμίτες πια επάνω, οι οποίοι είχαν κάτι τεράστια μπαμπού που χτυπάγανε στα 3-4 μέτρα. Κάνω μία και το πετάω το βαούλο πια, δεν μπορούσα. Κάτω δεξιά ήταν η θάλασσα. Πήρε και τον μπαούλο μαζί η θάλασσα, ο αέρας, και βγαίνουν πια οι νότες μόνες πάλι και ήταν σαν πουλιά, τα οποία πετούσαν και πήγαινε προς το Σούνιο και εξαφανίστηκαν. Ήταν μοιρασμένοι σε ομάδες ή δημιουργίες ξυλοδαρτικής. Ήρθε ο περίφημος στραγγαλιστής ο Λόρης. Ήταν πελώριος, θηριώδης. Ακούω ένα και λέει το χέρι του, λέει όχι το πόδι του, το ψηλός. Και αντάσχει μια τέτοια δύναμη, κάνει μια έτσι γκράση και μου βγάζει όλο το πόδι από το γόνατο. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή ένιωσα τον μεγαλύτερο πόνο ποτέ ζωή μου, αλλά ευτυχώς για δευτερόλεπτα. Διότι πετάχτηκα πάνω και λιποθύμησα για πολλές ώρες. Τότε λοιπόν οι γιατροί με παίρνουν μέσα από τα χέρια τους και προλαβαίνουν λοιπόν το καίκι το οποίο έφυγε για να πάει στο 401 νοσοκομείο και με βάζουν με ένα φορείο μέσα. Πολύ μεγάλα μέσα πια. Ήρθε ο πατέρας μου και με πήρε μέσα από τα χέρια του και με πήγε στην Κρήτη. Μεγάλη εντύπωση ο Συρτός ο Χανιώτικος. Να ακούει τα πατήματα των χορευτών. Σαν ένα τεράστιο τύμπανο. Αυτό πια έχει ιδέα με εμένα. Δηλαδή από εκεί βγήκε το Συρτάκι, από εκεί βγήκε ο Ζορμπάς, όλα βγήκε μέσα εκεί. Το παιδί μαραζώνει. Πρέπει να πάει στην Αθήνα. Ό,τι είχαν, ένα μπελάκι, κάτι λιόδεντρα, κάτι αυτά, τα είχαν όλα πουλήσει για τη μακρόνιση. Τους είχαν μείνει μόνο οι βέρες τους. Μου λένε, θα πουλήσουμε τις βέρες μας πια. Να σου φτιάξουμε ένα κουστούμι, καλό, για να μπορεί να κυκλοφορείς, ένα πανφόρι και ένα ζευγάρι παπούτσια. Θα δώσουμε και λίγα λεφτά, την ευχή μας και να ξεκινήσεις. Και πάω στην Αθήνα. Τότε ο Μάνος Χατζηδάκης ήταν ο βασικός συνθέτης του ελληνικού χοροδράματος. Λαλού Μάνου είχε συγκεντρώσει γύρω τους τους καλύτερους ζωγράφους. Ήταν ο Εμμυρίκος, ήταν ο Τσαρούχης, ήταν ο Βασιλείου. Πρόεδρος ήταν ο Ελίτης, εκεί τον πρωτογνώρισε στο σπίτι της.
κάνανε παραγγελία τον Ορφέα και Ευρυδίκη σε ένα σενάριο του Περιάλη. Από τον μπαλέτο την ορχήστρωσα και την ηχογράφηση την έκανε ο Μάνος. Έρχεται η μεγάλη παραγγελία. Ένας Ελληνοαμερικανός, Γκρεκ Τάλας, έκανε το ξυπόλυτο τάγμα. Και Γιάννος Νιάσμινε. Είμαι πλούσιο λίγο τώρα. Λέω στα πεντερικά μου, θέλω να παντρευτούμε με τη Μυρτώ την άλλη Τετάρτη. Ή τώρα ή ποτέ. Ήτανε 54 πια. Τα πράγματα πήγαν το ακόμα χειρότερο, δεν βρίσκαμε δουλειά. Και έγινε ένα ίδρυμα κρατικών υποτροφιών. Το οποίο δίνει μια υποτροφή για συνθέτη. Ανάμεσα σε άλλες εξετάσεις που μας κάνανε, έπρεπε να γράψουμε και ένα ορατόριο επάνω σε ένα ποίημα του Σολαμού, του Λαμπρή. Και το παίρνω εγώ τελικά. Επιτέλους, το κουστούμι το μαύρο και το παρτό το μαύρο θα πήγαινε στις Παρισίους πια. Παράλληλα είχα γραφτεί στο βίο των Παρισίων και παρακολουθούσα τα μαθήματα μουσικής ανάλυσης του Ολιβία Μεσιάν και της μουσικής διεύθυνσης με τον Ευγένιο Μπικό. Σε αυτή την περίοδο, μέσα από τα παράθυρα του Παρισιού μπήκανε μέσα όλα τα φαντάσματα της Μακρονήσου. Και γι' αυτό και η μουσική μου αυτή όλη χαρακτηρίζεται από εξαιρετική δραματικότητα και τραγικότητα. Εγώ τη μουσική τη θεωρούσα σαν μια λειτουργία επαφής με τον άλλον. Δεν γράφω για την ιστορία, δεν γράφω για το κενό, δεν γράφω για πολύ λίγο κλπ. Γράφω για τον ανώνυμο. Ήταν δύο μεγάλοι χορογράφοι τότε του Covent Garden. Αυτοί ανανεώσανε όλο το αγγλικό μπαλέτο. Ο Μακμίλαν και ο Τζον Κράγκο. Και μου προτείνει να κάνουμε την Αντιγόνη για τον επόμενο χρόνο. Η ορχήστρα του Covent Garden σου έδινε μέχρι και 150-160 όργανα. Εγώ νομίζω ότι καμιά 80-90 όργανα τα χρησιμοποίησα στην παρτιτούρα μου. Ευχαριστώ.
Το 58 γίνονται αλλαγές στην Ελλάδα κάτω. Η Αδάλα αναδεικνύεται σε κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης με 25%. Ο Ρίτσος μόλις είχε βγει από την εξορία τότε, έκανε με πανέκδοση των βιβλίων του και με θυμήθηκε και μου τα έστειλε όλα στο Παρίσι με αφιερώσεις, μεταξύ των οποίων ήταν και ο Επιτάφιος. Γεια μου, σπλάχνω των σπλάχνων μου, καρδούλα της καρδιάς μου, πουλάκι της φτωχιάς αυγής. Αν θέτεις ερημιάς μου, πώς κλείσαν τα ματάκια σου και δεν θωρείς που κλαίω και δεν σαλεύεις, δεν γρικάς τα που πικρά σου λέω. Λίγο ο Νόστος, λίγο η μουσική του Χατζηδάκη, λίγο η νίκη της ΕΔΑ. Βλέπω και την πίεση του Ρίτσου και ανέβλησε πλέον μια νέα μουσική από μέσα μου, αυτή που είχα πάντοτε βέβαια, γιατί πριν γράψω τα συμφωνικά μου έργα έγραφα παιδικά τραγούδια. Έτσι ξεκίνησα εγώ ως τραγουδοποιός. Λοιπόν, είσαι τον Πατσιφά. Θέλω μια λαϊκή φωνή. Εγώ το μυαλό μου μέσα είχα τον Πιθηκότσι. Και τι ρόλο να θα κάνεις, θέλω μπουζούκι άλλο αυτό. Εντάξει. Μου λέει ο Πατσιφάς, όταν έκανες λέει πρόβα εσύ, ήταν εδώ η Μούσχουρη. Και σε αυτή λέει, τι τραγούδια είναι αυτά λέει. Δεν μπορώ να τα πω τα τραγούδια εγώ αυτά. Είσαι βέβαιο ότι σου πάνε τα τραγούδια αυτά, γιατί ο Μίξ τα θεωρεί λαϊκά. Και την άλλη μέρα μου συστήνει τη Μούσχουρη. Βεβαίως λέει αυτό, αλλά πρέπει να πάρουμε και την άδεια τώρα από τον κύριο Χατζηδάκη. Ο Χατζηδάκης δεν βάζει μπουζούκι, βάζει μαντολίνο, φλάουτο, κιθάρες, όλα και τα ονόματα. Πιάνο, Μάνος Χατζηδάκης. Και αρχίζει ο πόλεμος των επιταφείων. Φεύγω και πάω κατευθείαν στην Κολούμπια. Έτσι είστε, λέω, τώρα θα δείτε. Αλλά με τον όρο ότι θα μου βρείτε τον Πιθηκότσι. Εγώ θέλω μπουζούκια, μου λένε θα σου φέρουμε τον καλύτερο από όλους. Τον Χιώτη. Και αρχίζω να κάνω πρόβες και με τον Γρηγόρη. Ακούτε αμέσως τον Επιτάφιο πάνω στο γνωστό ποίημα του Γιάννη Ρίτσου από τον Γρηγόρη Πιθηκότσι. Σαν σολίστας συμμετέχει ο Μανώλης Χιώτης. Ήσουν καλός κι ήσουν γλυκός κι είχες τις χαρές όλες. Όλα τα χάδια του αγεριού του γη του όλες τις βιόλες. Άρεσε πολύ ο Πιθηκότσι. Αλλά είχα ένα πρόβλημα. Μήπως το μπουζούκι είναι ανατολίτικο όργανο και μας πάει προς την Τουρκία.
κόσμος κατάλαβε ότι έβγαινε μια ελληνικότητα. Αλλά αυτή όμως κινδύναβε από ένα όργανο τουρκικό. Με το μαχαίρι, λέω, σκοτώνουνε και κόβουν και το ψωμί. Το μαχαίρι δεν είναι τίποτα. Και το μπουζούκι τι λέω, είναι λέω ένα ξύλο και έχει χορδές. Ούτε ηθικό είναι, ούτε ανήθικο. Και κλειδωμένους μας βλέπει η νύχτα, μας βλέπουν τα στραγικά βραδιά. Εμείς με ένα πόδι πατάμε την Ανατολή, μάλλον τη Δύση. Και αυτή είναι η μεγαλοφία του ελληνικού γένους. Και όταν πατάρουμε είναι προς τη Δύση, ανήκουμε στη Δύση, ή πάμε ανατολίτικα και το κάνουμε στη Φτετέλη, τότε δεν είμαστε πια Έλληνες, είμαστε οι Ανατολίτες ή ψευτοφράγκοι. Τελευταίες μέρες εκεί πριν πάω στο Παρίσι, είχα πάει στο όρθιο του Λουμίδη να δω και το Μάνο. Να σου έρχεται ο Ελίτης. Άκουσα, λέει, τα τραγούδια σας, τον Επιτάφιο, τις επίσης του Ρίτσου. Και πρέπει να σας πω, λέει, ότι αυτή τη στιγμή τελειώνω ένα πολύ μεγάλο έργο με το οποίο ασχολήθηκα πάρα πολλά, λέει, χρόνια. Και τυπώνεται τώρα. Βέβαια δεν είναι τραγούδια. Εγώ το βλέπω σαν ένα ορατόριο ή μάλλον σαν μια λειτουργία κοσμική. Πήγα στο Παρίσι και σε λίγες μέρες ήρθε ο ταχυδρόμος, μου έφερε το βιβλίο του, το οποίο κατευρόχθησα και άρχισα να γράφω ότι η μουσική δεν προλάβαινε να σε πετάρω, μου τα έγραψα όλο πλάι. Σε μία εβδομάδα είχα τελειώσει όλο το έργο πριν του φινάλε. Το είχα γράψει όλο. Αν το έβγαλα μετά από 4 χρόνια το κυκλοφόρησα, είναι γιατί είχα προβλήματα για το τι φόρμα θα δώσω. Δεν ήθελα να κάνω ορατόριο κλασικό που να πάει να παίζεται στις μεγάλες αίθουσες για 500 και 600 ανθρώπους. Θέλω να κάνω έργο λαϊκό. Στο μεταξύ πηγαίνω στο Λονδίνο και εκεί ήρθε ο Σεφέρης. Ήθελε να μου δώσει ένα δικό του μύθο και να κάνω μπαλέτο μαζί. Έχετε ακούσει, λέω, τα έργα που έκανα του Ρίτσου. Αν θέλετε, λέω, θα ξανάρθω την άλλη εβδομάδα να σας βάλω να τα ακούσετε. Που βουλιάζουν μέσα στα χρόνια. Όταν λοιπόν το άκουσα, όλο φιένει και έρχεται και μου φέρνει όλα τα βιβλία και μου λέει κάντε τα ό,τι θέλετε. Πήγα στο Παρίσι, έγραψα τα επιφάνεια, τα 4 τραγούδια αμέσως και έτσι προσθέθηκε και ο Σεφέρης. Αρχίζω να έχω και δουλειά στην Ελλάδα.
με το φιλμ «Τη συνοικία του όνειρου». Αρχές του 61 και έκανα πολλή μουσική, αλλά εκείνο που έμεινε νομίζω είναι το «Βρέχει στη φτωχογειτονιά». Τότε έρχομαι στην Αθήνα να συνεργαστώ με τον Κακογιάννη να κάνω τη μουσική της Ηλέκτρας. Τη μουσική τη γράψαμε στο στούντιο του Φίνος Φιλμ. Ήθελα να δω το έργο ολόκληρο με τον σκηνοθέτη μαζί. Το βλέπα, το ξανάβλεπα και έχοντας πλέον το φιλμ όλο μου στο μυαλό μου, πήγα στο Παρίσι και έγραψα τη μουσική. Που είχε βασικά τα θέματα, θέμα Κλυτεμνίστρα, θέμα φόνος, θέμα Ηλέκτρα. Επειδή ήταν γήινο το έργο και είχα πέτρες που χτυπάνε στην αρχή, πέτρες, είχα σίδερα, αιτία πράγματα, είχα και ένα μπαλαμά, ήθελα και ένα κλαρίνο που να κάνει και το μεγάλο θρήνο. Της εξουσίας δεν ήταν πλέον οι αριστεροί, οι κομμουνιστές αυτοί καθεαυτοί. Ήταν το ρεύμα προς τους κομμουνιστές, οι σύμμαχοι. Έπρεπε να σταματήσει το ρεύμα και ο Λαμπράκης ήταν συνεργαζόμενος. Λοιπόν, δεν χτυπήσαν ας πούμε τον Γλέζο ή τον Μιλάκη ή τον Κύρκο. Ήταν πλέον έγκυος. Η ιστορία έπρεπε να γεννήσει κάτι. Και αυτό ήταν ο Λαμπράκης. Αυτό τους ενδιέφερε. Η αριστερά να μείνει απομονωμένη και το κέντρο να γίνει ένα μεγάλο κόμμα το οποίο να πάρει όσο μπορεί από την αριστερά, η δεξιά και έχουμε το δικοματισμό. Από τότε τον ερευότανε και τον εξασφαλίσανε μετά από χρόνια απολύτως τώρα. Η νεολαία όμως έβρασε. Πώς κατάλαβε η νεολαία ότι εγώ είμαι μαζί της, ότι εγώ θα την εκφράσω την νεολαία αυτή? Και τότε ακούστηκε κάθε νέος και Λαμπράκης. Και τότε και μου ήρθε η ιδέα και λέω το σύμβολό μας, το σήμα μας θα είναι το γράμμα Ζ. Γιατί το Ζ είναι η ζωή, είναι όμως και ο κεραυνός για να χτυπάμε τους εχθρούς μας. Και παίρνω μέρος στη Β' Πειραιά που ήταν η περιφέρεια του Λαμπράκη. Και βγαίνω βουλευτής στη Β' Πειραιός τον Φεβρουάριο του 1964. Και τότε ετοιμάζεται και η Μαγική Πόλη. Μία συνεργασία του Μάνου Χατζηδάκη και μου. Σε αυτό το έργο κυριαρχούσε στη μουσική του δική μου η δολοφονία του Λαμπράκη. Και παρουσιάσαμε δύο νέους συνθέτες, τον Λεωνί και τον Λοΐζο. Teach me to dance. Did you say dance? Τότε γύρισε το φιλμ Ζορμπάς. Come on, my boy. Το οποίο το γυρίζουν στην Κρήτη το περισσότερο. Ήταν η Ειρήνη Παπά, ήταν ο Άντωνι Κουίν. Together.
Τηλεφωνάει ο Κακογιάννης, μου λέει κάνουμε την τελευταία σκηνή του έργου και εκεί του λέει του Άντωνι Κουίν, μάθουμε να χορεύω. Again. Με δύο νότες είναι λέει ταυτότητα της Ελλάδας, ταράν, ταράν. Ιδρύεται το πολιτιστικό κέντρο του Πειραιά. Αυτό έγινε το λίκ μου πλέον για τη νέα μουσική. Άρχισα να το αξιοποιήσω, να το παίζουμε πλέον μία και δύο φορές την εβδομάδα. Τετάρτη που άνοιγε το ταμείο, σε δύο ώρες δεν υπήρχε εισιτήριο. Παίξαμε το άξιο νεστή και Παρασκευή έγινε δικτατορία. Και σε μια σημεία λέγει ο Ελέτης, βλέπω ξανά τους φυλακισμένους με την καραβάνα τους κλπ. Και καθώς καθόμουν εγώ έτσι εκεί πέρα, με κοιτάζανε εμένα έτσι καλά και λέω, εμένα δεν το είδε. Πού να ξέρω εγώ, σε λίγες μέρες θα ήμουν πάλι στη φυλακή με την καραβάνα. Εξόριστε ποιητή, στον αιώνα σου λέγε, τι βλέπεις? Βλέπω τους στρατοδίκες να καίνε σαν γεριά στο μεγάλο τραπέζι της Αναστάσεως. Βλέπω τους χωροφυλάκους να προσφέρουν το αίμα τους θυσία στην καθαρότητα των ουρανών. Βλέπω τη διαρκή επανάσταση φυτών και λουλουδιών. Εδαφίδες, 21 Απριλίου 1967, από το Μεσονυκτίου αναστέλλουμε τις διατάξεις των άρθρων 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 95 και 97 του ενισχύει συντάγματος λόγω εκδήλου απειλής κατά της δημοσίας τάξεως και ασφαλείας της χώρας εξ εσωτερικών κινδύνων. Καταφέραν αυτοί να πιάσουν λίγους τους πιο επικίνδυνους, να τους βασανίσουν πολύ αυτούς και να πέσει αυτή η φοβερή τρομοκρατία που έπεσε σε όλο τον κόσμο. Όταν κάνανε φάλαγγα, είχαν σιδερένιο λωστό. Πολύ μεγάλο πάκι, χτυπάγανε πολύ δυνατά. Μπαμ! Αυτό είναι το χτύπος μέσα σε εκείνο το φοβερό χτίριο της Μπουμπουλίνας. Αγώτανε. Παίρνουν τις γυναίκες από το πλαϊνό κελί και βάζουν τις γυναίκες σήμερα. Στο δικό μου βάλαν το λεντάκι και βάζω το μάτι μου στον Ιούδα και το βλέπω. Λέω Ανδρέας εδώ πλάι μου και του λέω το μόνος των φυλακών. Λέω στον Λάμπρου ότι εάν δεν με πάτε να με δικάσετε μαζί με τους άλλους, αρχίζω από τώρα απεργία πείνας έως θανάτου. Εγώ με αυτά που είχα περάσει, τα ψυχικά, όλα αυτά και με το ζάχαρο, στις 12 μέρες ήμουν σέκος. Με βάζουν μέσα σε ένα Μπέτφορ στρατιωτικό και με πάνε στις φυλακές Οβέροφ, το νοσοκομείο. Όταν λοιπόν βγήκα έξω, με παραλαμβάνει ο Μπάμπελης. Επειδή εγώ λέει, σε έπιασα, εγώ θα σε πω στο σπίτι σου. Είμαστε 68. Κύριε Θοδωράκη, έχετε λέει μισή ώρα για να ετοιμαστείτε, θα σας πάμε εξορία. Φεύγουμε.
Και αρχίζουμε λοιπόν να ανεβαίνουμε τα βουνά της Αρκαδίας πολλές ώρες. Ανεβαίνουμε. Βλέπουμε λοιπόν ξαφνικά φώτα. Ήταν ένας χασάπης απ' έξω. Λέει εδώ είναι η Ζάτουνα. Ρωτάει αυτός, ναι μάλιστα. Εδώ είναι. Άρχισα να γράφω τραγούδια εκεί. Είχα περάσει σε άλλη μουσική, στη μετασυμφωνική, κάτι κατάσταση πολιορκίας. Και έτσι άρχισα να γράφω τις Αρκαδίες. Γράψα 10 Αρκαδίες. Ήταν πριν μια αγροτική φυλακή. Ήταν ακριβώς πλάι στη θάλασσα και απήχε από την πόλη του Οροπού περίπου τα 500 μέτρα. Και γίνεται αυτή η ανακοίνωση ότι το στρατόπεδο κάνει απεργία πείνας. Η κατάσταση μου βάρινε. Η Χούντα φοβήθηκε ότι θα πεθάνω στα χέρια της μέσα και δεν το ήθελε καθόλου. Και σε μια μέρα μεταφέρουν στην Σωτηρία. Για να βγω έξω εγώ, είχαν γίνει διάφορες επιτροπές. Μαζεύουν εκατομμύρια υπογραφές για να βγω από τη φυλακή. Και ο Πίντερ είχε υπογράψει στην Αμερική και ο Άρθουρ Μίλλερ. Ήταν πρόεδρος της Αμερικανικής Επιτροπής για την Απελευθέρωσή μου. Στο Λονδίνο, ο Λόρες Ολίβια. Ο Στραβίνσκι είχε δηλαδή. Στο Παρίσι, ο Μπουλέζ. Στη Σοβιετική Ένωση, ο Σουστακόβιτς. The words of that song say, I am okay, I hope to hear the same from you. Λοιπόν, από το 70 μέχρι το 94 έκανα συναυλίες. Δεν είναι μία ή δύο συναυλίες, είναι τουρνέ. Στη Γαλλία πρέπει να κάναμε 5 φορές το γύρο της Γαλλίας. Στη Γερμανία 10 φορές το γύρο της Γερμανίας. Πολιτείες άνοιξαν τις πόρτες τους και άρχισαν να κάνουν και εκεί συναυλίες και συγκεντρώσεις. Είχαν πολλούς Έλληνες και Αμερικάνους φίλους. Τέλος, Λατινική Αμερική, ιδιαίτερα η Αργεντινή έβραζε την εποχή εκείνη που πήγαμε. Στο Μεξικό το ίδιο και στη Βενεζουέλα ήταν το ίδιο κλπ.
το 1972 στην Χιλή γινόταν τα γεγονότα και έγινε κυβέρνηση Αλιέντε. Και ο Αλιέντε έστειλε σαν πρεσβευτή του στο Παρίσι τον Πάμπλο Νερούντα. Εγώ είχα συναντήσει τον Πάμπλο Νερούντα το 1966 που ήταν εξόριστος στο Παρίσι αυτός. Τούτη φορά εγώ ήμουν εξόριστος και αυτός ήταν πρεσβευτής. Πήγα στην Χιλή, στο Αλιέντε, χάρηκε πάρα πολύ και σηκώθηκε πριν από τη βιβλιοθήκη του τους δύο τόμους του Κάντο και μου τους έδωσε και μου λέει ότι αυτό θέλω να παιχτεί για πρώτη φορά εδώ. Στην ελεύθερη Χιλή, στο ελεύθερο Σαντιάγο. Λάω ηλά το λεπιανό. Του. Αν. Τα. Ας. Α. Σι. Todavía menos de algo, artista revolucionario. Aunque los artistas suelen ser revolucionarios. Esperada entre el minuto muerto y el que nace en la erizada, el ale la mentira. Μιλάω ραδιοφωνικό σταθμό στον ελεύθερο αγωνιζόμενο ψηφιτών, στον ελεύθερο αγωνιζόμενο Ελλήνων. Αδέλφια μας στρατιώτες, πώς είναι δυνατόν, πώς είναι δυνατόν να πληγωνίσετε τα αδέλφια σας, να χυθεί ελληνικό αίμα. Σε γνωρίζω από την κόψη, τους πατσιούν την προβολή, σε γνωρίζω από την κόψη, με λέω αυτή τη στιγμή, δυστυχώς δεν καταφέραμε εμείς οι αντιστασιακοί να ενωθούμε. Δεν βλέπω δύναμη για να διώξει τη Χούντα και επομένως η λύση πρέπει να έρθει μέσα από το ίδιο το σύστημα και βλέπω μόνο μία λύση, τη λύση Καραμαλή. Πήρα τηλέφωνο τον Καραμαλή στο Παρίσι και με δέχτηκε στο σπίτι του στο Μπουά ντε Μπουλόνιο. Ανακάλυψε έναν τελείως διαφορετικό άνθρωπο από ό,τι είχαμε στο μυαλό μου. Εγώ δεν γυρίζω πίσω στην Ελλάδα ως άνθρωπος των Αμερικανών. Να το πούνε όλοι κάτω. Όλα τα κόμματα. Και οι κομμουνιστές, όλοι. Γιατί εγώ έχω τη λύση. Αλλά θέλω να γυρίσω με την έγκριση και την εντολή του ελληνικού λαού. Όχι με τους Αμερικανούς. Βγαίνει λοιπόν την άλλη μέρα η Βραδινή με ξύλινα γράμματα. Καραμαλής Τιτάνης. Είναι πρωτοφανές το πόσο γρήγορα αυτό το σύνθημα άναψε όλη την Ελλάδα. Από μία άποψη ήταν σωστή αυτή η λύση, διότι οδήγησε σε μία αστική δημοκρατία η οποία αποδείχθηκε το λιγότερο κακό από όλα τα συστήματα μέχρι τώρα, μέσα στην οποία για πρώτη φορά οι Έλληνες ζουν με δημοκρατικό τρόπο.
1977, τον Μάιο, έχασα τον πατέρα μου. Στον οποίο τον πήγαμε και τον θάψαμε στο χωριό μας, στο Γαλατά. Ήταν μέγα πλήγμα. Και αποφασίσα να γράψω την ακολουθία Σκεκυμμένος. Η διαφορά με τον Ανδρέα Πανδρέο είναι ότι πήρε ακριβώς το πρόγραμμά μας, ακριβώς αυτά που λέγαμε εμείς, και επειδή οι Αμερικανοί ξέρουν ότι ο Ανδρέας δεν είναι, έχει σχέση με τη Σοβιετική Ένωση, προλάβησε να κάνει ό,τι θέλει. Και έλεγε πράγματα πολύ πιο αριστερότερα από τα δικά μας. Δεν νοιάζει. Ιδρωτικά αποτελέσματα από την ΕΡΤ. Είχε σαπίσει η ζωή στην Ελλάδα με το σκάνδαλο που σκοτάζει. Βλέπουμε τους δύο εκπροσώπους του Κομμουνιστικού Κόμματος, Φλωράκης και Κύρκος, να δίνουν τα χέρια στο Μητσοτάκη Στεφανόπουλο, να πάνε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας να του πούνε ανησυχούμε. Αυτή η συνάντηση δεξιάς αριστερά ξεκινάει από αυτό το διάστημα. Έπρεπε να βάλουν στη μέση το Πασόκ, το οποίο εκείνη τη στιγμή είχε αφηνιάσει πλέον από την εξουσία και με τη δύναμη πλέον του παράνομου χρήματος του Κοσκοτά, έκανε μια πραγματική δικτατορία. Διότι άμα ελέγχεις 100% τηλεόραση, δεν υπήρχε ελεύθερη τηλεόραση, 100% τον τύπο, τότε κυριαρχείς. Μένω ως ανεξάρτητος συνεργαζόμενος με τη Νέα Δημοκρατία και έτσι έγινε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν πήγε πολύ καλά και εγώ δεν πήγα πολύ καλά μαζί του, και το 1992 παρετούμε από υπουργός και από βουλευτής και εκλέγουμε γενικός διευθυντής στα μουσικά σύνολα στην ΕΡΤ. Αναζωογονιόμουν μετά από κάθε κοντσέρτ. Το 97 συγκροτείται και η μουσική βιβλιοθήκη του Μεγάρου με χρήματα της Λίλιαν Βουδούρη σε ενόηση με τον κύριο Λαμπράκη. Κάνανε και μια ψηφιοποίηση κάπου 100.000 σελίδες στο ίντερνετ και οποιοδήποτε στον κόσμο μπορεί να δει μια μουσική και να την κατεβάσει. Το 2000 παίρνω την παραγγελία από την πολιτιστική πρωτεύουσα Αθήνα για λογαριασμό του Μεγάρου να κάνουν τη Λιστράτη. Τετραλογία κατά το αρχαία πρότυπα. Με την εξαγγελία της δημιουργίας μιας κίνησης ανεξάρτητων πολιτών δεν αποσκοπώ στο σχηματισμό ενός κόμματος ούτε ενός οργανωμένου λαϊκού κινήματος με οργανώσεις, μέλη και ηγεσία. Το μοναδικό μου κίνητρο είναι να βοηθήσω να δημιουργηθεί ένα κίνημα και μια ζήμωση ιδεών με επίκεντρο τον ανεξάρτητο πολίτη που αισθάνεται την ανάγκη να αντιδράσει στο σημερινό.
Τώρα που πέρασαν τα χρόνια και ακούω τα έργα μου, το ακούω σαν τρίτος πια. Σαν ακροατής. Καμιά φορά θαυμάζω με ένα πράγμα. Δεν θυμάμαι πώς το έκανα. Δεν ξέρω πώς το έκανα. Κάποιος άλλος τα έγραψε αυτά. Εγώ δεν το φοβάμαι το θάνατο, αλλά ότι το πρόβλημά μου είναι η μυρτώ. Τίποτα. Δεν μπορεί να την αφήσει μόνη. Εάν πάλι η μυρτώ φύγει πρώτη, πάλι δεν μπορεί να είσαι μόνος. Είναι πολύ το δέσιμο. Πάρα πολύ.